Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε και εμένα, ο Γιάννης ο Φωκάς είμαι. Λέει κύριε Φωκά. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω όλο το σώμα για ένα συμβάν που έλαβε χώρα στις 23 Νοεμβρίου του 2021, δηλαδή την προηγούμενη Τρίτη. Εκδικάστηκε ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου Γιαννητσών μία αίτηση κάποιων εργαζομένων, πρώην μάλλον εργαζομένων, κατά της ΔΕΙΑ Πέλλας. Η αίτηση αυτή αφορούσε στην ουσία τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για να τραπούν οι συμβάσεις τους, οι οποίες είχαν λήξει σε αορίστου χρόνου. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Ήταν περιπτώσεις αμαία και οι τρεις. Απλά στην προκειμένη δίκη κατέθεσε ως μάρτυρας της ΔΕΙΑ Πέλλας ο πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος, ο κύριος Ντόσιος, ενώ από την πλευρά των εργαζομένων η Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και μέλος του ΔΣ της ΔΕΙΑ, η κυρία Αναστασία Ιδαρτανιώτη. Γνωστό τι χάνει σε όλους μας, ότι τα μέλη του ΔΣ των νομικών προσώπων του Δήμου πρέπει προφανώς να μεριμνούμε για τα συμφέροντά τους. Εν προκειμένου, προσωπική διαπίστωση και αν θέλετε να με διαψεύσετε, αν κάνω λάθος. Στο βωμό της ψηφοθυρίας λοιπόν και της άσκησης μικροπολιτικής, το μέλος του ΔΣ του Δήμου και της ΔΕΙΑ φυσικά και δεν μερίμνησε για την προάσπιση των συμφερόντων της επιχείρησης. Αλλά με περίσσιο θάρρος θα τολμήσω να το πω, κατέθεσε ως μάρτυρας των εργαζομένων, οι οποίοι ζητούσαν, όπως σας είπα, να τραβούν οι συμβάσεις τους που δεν ανανεώθηκαν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Μια τέτοια κίνηση, αν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί δικονομικά ανεπίτρεπτη, είναι σε κάθε περίπτωση πολιτικά ανήθικη. Φυσικά και ουδέποτε υπολόγισε η κυρία Δαρδανιλιώτη τη χρηματική επιβάρυνση της ΔΕΙΑ σε περίπτωση που το δικαστήριο εν τέλει δικαιώσει τους εργαζομένους με βάση των όσων κατέθεσε ενόρκως και το οποίο οικονομικό βάρος ανέρχεται με πρόχειρους υπολογισμούς σε περισσότερο από 60.000 ευρώ ετησίως. Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει τέτοιο πράγμα. Αν θυμάστε καλά, δεν είχε υπολογίσει το κόστος αυτό όταν ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο σε παλαιότερες συνεδριάσεις να τραπούν συμβάσεις μερικής απασχόλησης των σχολικών καθαριστριών σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Θεωρώντας λοιπόν ότι η ένορκη κατάθεσή της αυτή αντιτίθεται στα συμφέροντα της ΔΕΙΑΠ, της οποίας, επαναλαμβάνω, είναι μέλος και έγινε καθαρά για ψηφοδερικούς λόγους, καλώ την κυρία Δαρδανιλιώτη να μας εξηγήσει τόσο σε εμάς το σώμα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο που παρακολουθεί και σε όλους τους δημότες που είμαστε υπόλογοι για τους λόγους τους οποίους προέβην συγκεκριμένα σε αυτή την κίνηση και επίσης καλώ και τους επικεφαλείς των παρατάξεων και κυρίως της παράταξης του κυρίου Καστερίδη που εκπροσωπεί φυσικά και την κυρία Δαρδανιλιώτη να εκφράσουν την άποψή τους. Εγώ προσωπικά θα ζητούσα τουλάχιστον για λόγους ευτυχίας είτε να απολογηθεί ζητώντας έστω, μάλλον να δείξει μια μεταμέλεια για την ένορκη κατάθεση που προέβην στο μονομελές πρωτοδικείο Γιαννητσών. Άλλος, αν δεν μπορεί να προβεί σε τέτοια κίνηση, να παραιτηθεί από μέλος του ΔΣ της ΔΕΙΑ. Θα σας κάνω γνωστό ότι το άρθρο 400 του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας στην ουσία απαγορεύει καταθέσεις των μελών του ΔΣ σε δικαστήρια. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Κύριε Πρόεδρε, το λόγο. Να δώσουμε πρώτα το λόγο στην κυρία Δαρδανιλιώτη, αν θέλει να πει κάτι. Το λόγο το θέλει ο κύριος Καστερίδης πρώτα. Εντάξει, κύριε Καστερίδη. Τον έχετε. Διαπιστώνω, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα του κύριου Φωκά με την κυρία Δαρδανιλιώτη. Η κυρία Δαρδανιλιώτη δεν θα πλέξει το εγκόμιό της, επειδή είναι στην παράταξή μου. Είναι μια καταξιωμένη. Όχι μόνο δημοτική σύμβουλος, όχι μόνο πολίτης του Δήμου Πέλλας και της Ελλάδας, αλλά και καταξιωμένη δικηγόρος. Το γεγονός ότι όπου έχει δώσει, έχει εκλεγεί και όπου έχει συμμετέχει, πέρασε με άριστα. Άρα λοιπόν, η κυρία Δανιλιώτη δεν είναι κατά των συμφερόντων
της ΔΕΙΑΠ, της επιχείρησης, απλά θεώρησε ότι πρέπει να υποστηρίξει τα συμφέροντα των εργαζομένων, γιατί είχαν δίκιο. Εάν πάμε για τα συμφέροντα της επιχείρησης, θα πω το εξής. Ας κοιτάξουν καλά αυτοί που είναι στις επιτροπές και διαγράφουν τις οφειλές στην επιχείρηση, οι οποίες αγγίζουν κάποια εκατομμύρια. Και όταν θα έρθει η ώρα, θα τα πούμε και εκείνα. Εκεί είναι τα συμφέροντα της επιχείρησης. Εκεί που χάνονται τα χρήματα. Όχι αν δύο ή τρεις αμαία μπουν και δουλέψουν για να βγάλουν το ψωμί τους με 20 χιλιάρικα, το οποίο το δικαιούνται. Και δεν μπορεί να εγκαλεί ένας δημοτικός σύμβουλος, μία δημοτική σύμβουλο να παραιτηθεί. Εγώ ήμουν γενικός διευθυντής στο Δήμο και πήγα μάρτυρας υπέρ εργαζομένου. Αλλά πήγα και αλλού κατά του εργαζομένου, όπου θεώρησα ότι υπάρχει και στη μια περίπτωση και στην άλλη η αντίστοιχη περίπτωση το δίκαιο, του ενός ή του άλλου. Δεν είμαι δικηγόρος, δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο, δεν την υπερασπίζομαι την κυρία Ραγκλητήν στο συνδυασμό, την υπερασπίζομαι γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι έπραξε αυτό που έπρεπε να πράξει. Αυτά, τώρα το λόγο, δώστε το να όπως εσείς νομίζετε και όπως θέλετε. Ευχαριστώ κύριε Κασέρη. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Να πάρω εγώ τον λόγο. Βεβαίως. Καλησπέρα συνάδελφοι και από μένα. Καταρχάς να πω χαίρομαι ιδιαίτερος που σε κάθε δημοτικό συμβούλιο ή σε κάθε επιτροπή ο συνάδελφος, όντας δικηγόρος κύριος Φωκάς, ασχολείται αποκλειστικά και εμένα, μαζί μου. Θα προτιμούσα όμως ο κύριος Φωκάς να αναλώσει τον χρόνο του, όχι με το να ασχολείται με το τι κάνω εγώ ή το τι κοινοποιώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά να τον αναλώσει λέγοντάς μας τι παρακαταθήκη άφησε και τι έργα έκανε όταν ήταν αντιδήμαρχος οικονομικών που πλέον δεν είναι. Σας λέω ότι αν ερωτηθεί δεν έχει να μας υποδείξει τίποτα. Τώρα, όπως και να έχει, επειδή μίλησε για ηθική. Η δική μου ηθική, κύριε Πρόεδρε, και αγαπητοί συνάδελφοι, επιτάσσει όταν θεωρώ την απόλυση οποιοδήποτε εργαζομένου άκυρη, ιδίως όταν αυτή αφορά σε αμαία, να πάω να τα υπερασπιστώ. Και θα το ξανακάνω αν χρειαστεί. Δεν τάχθηκα κατά των συμφερόντων της ΔΕΙΑΠ. Παρένθεση ότι το θέμα συζητήθηκε και εκείνη την ημέρα εφημερών που είχαμε συνεδρία του Δουσού. Δεν τάχθηκα, επαναλαμβάνω, κατά των συμφερόντων της ΔΕΙΑΠ, της επιχείρησης στην οποία είμαι μέλος. Απλά η δική μου ηθική, η δική μου συνείδηση, η δική μου ψυχή και το δικό μου μυαλό έκρινε, και σας ξαναλέω, θα το ξανακάνω αν χρειαστεί, να υπερασπιστώ τους εργαζομένους. Η εργασία, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε, δεν είναι επιβάρυνση σε μια επιχείρηση. Ο εργαζόμενος παρέχει εργασία και παρέχοντας την εργασία του αυτή, δίνει υπεραξία στην επιχείρηση. Κατηγορήθηκα για ψηφοφτηρία. Ο δρόμος, οδηγήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί που ζούσαν αποκλειστικά και μόνο από το μισθό που έπαιρναν από τη ΔΕΙΑ, ζούσαν αποκλειστικά και μόνο με αυτό το μισθό και συντηρούσαν τις οικογένειές τους. Και οδηγήθηκαν στην ανεργία. Πράγμα το οποίο εγώ το θεωρώ άδικο. Επειδή ο αγαπητός συνάδελφος κύριος Φωκάς επικαλέστηκε ένα άρθρο του κώδικα πολιτικής δικονομίας, νομίζω ότι το εν λόγω δημοτικό συμβούλιο δεν είναι δικαστήριο. Και να επισημάνω ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου που δίκασε την αίτηση ασφαλιστικών μου επέτρεψε να καταθέσω. Αν λοιπόν η πρόεδρος θεωρούσε ότι η μαρτυρική μου κατάθεση ήταν ανυπόστατη ή άκυρη ή δεν έπρεπε να καταθέσω, ξέρετε κύριε πρόεδρε, νομικός είστε κι εσείς, ότι θα μου απαγόρευτε ευθύς εξ αρχής να πράξω ότι ούτε τρόπος. Ξαναλέω λοιπόν και τονίζω για τελευταία φορά ότι υπερασπίζομαι και θα υπερασπιστώ ξανά και όποτε μου ζητηθεί και με οποιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα των εργαζομένων, ιδίως όπως εν προκειμένου αυτά ανήκουν στην κατηγορία των αμαία. Δεν έχω να απολογηθώ πουθενά επ' αυτού. Δεν πρόκειται να υποβάλω την παραίτησή μου γιατί έπραξα συνειδησιακά. Αν λοιπόν έρχομαι εντός εισαγωγικών κατηγορούμενη ενώπιον του τωρινού Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή τόλμησα εντός εισαγωγικών να υπερασπιστώ τα δικαιώματα των εργαζομένων που έχασαν αδίκως κατά την άποψή μου την εργασία τους και ξαναλέω ήταν αμαία, τότε να ξέρετε ότι εγώ είμαι περήφανη γι' αυτό. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε. Κύριε Πρόεδρε, επειδή επί προσωπικού αναφέρθηκε το όνομά μου, λίγο να απαντήσω κι εγώ. Όχι, όχι. Επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε.
Εντάξει, κύριε Φωκανέ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Καστερίδη, σαφώς και δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με την κυρία Δαρδανή, είτε με κανέναν άλλον εκεί μέσα. Ούτε αν θεωρείτε ότι έχω μάλλον το πρόβλημα, το έχεις εσείς με τον τρόπο που σκέφτεστε. Με συγχωρείτε, έτσι. Απλά θεωρείτε ότι έχω εγώ το πρόβλημα και σας λέω ότι δεν έχω και δεν με πιστεύετε. Κατά δεύτερον, όσα είπε η κυρία Δαρδανιώτη, στην ουσία επιβεβαιώνουν αυτά που μόλις είπα εγώ. Τελικά, ποιανού συμφέροντα ένα μέλος του ΔΣ της ΔΕΙΑ προασπίζεται? Τα συμφέροντα του νομικού προσώπου ή τα συμφέροντα των εργαζομένων? Και επειδή είχε τόση όρεξη. Απέτησή μου ήταν σαφή. Μην διαστρεβλώνετε τα λεγόμενά μου. Και μην διασπείρετε ψευδείς ειδήσεις, γιατί τούτο συνιστά ποινικό αδίκημα. Σας το είπα και στην Επιτροπή. Ο κύριος Τόσιος ήταν παρόν και μπορεί να επιβεβαιώσει αν εγώ. Λοιπόν, καταλαβαίνω. Νομίζω δεν είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε συνάδελφε, ήταν σαφή. Να ολοκληρώσω. Μην πάμε να βγάλουμε. Κύριε Πρόεδρε, τι επιτρέπετε τώρα? Να απαντήσω σε αυτό που είπατε, επιτρέπει, κυρία Δαπτανελιώτη. Είμαστε σε ένα δικαστήριο. Είναι πρωτοφανέ γεγονό σύμβουλο να ζητάει τη διαγραφή και την αποπομπή Δημοτικού Συμβουλίου από Επιτροπή. Ακούστηκε. Ό,τι φορά συμβαίνει αυτό. Τίποτα άλλο. Αυτό καταλήγει ότι υπάρχει προσωπικό πρόβλημα και τίποτε παραπάνω. Και αν ήθελε η παράταξή μας να κάνει πολιτική, δεν θα την είχαμε σε πάρει στον ΑΝΕΑ για τρεις ψήφους. Αυτή τη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, πακτολός προσλήψεων γίνεται με τα οκτάμινα και περνάνε μέσα από το Δήμο για να πούνε ότι φέρνονται από το Δήμο και δεν παίρνονται μέσα από τη διαδικασία του ΟΑΕΔ. Δεν είναι δυνατόν να καταγγείλετε Δημοτική Σύμβουλος για αυτό το γεγονός. Ντροπή! Μόνο αυτό έχω να πω. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Μιλάμε για τρία ΑΜΕΑ. Η ψηφοθυρία μου συνίσταται στους τρεις ψηφούς. Είδατε, μισό. Είσαι και συνάδελφος δικηγόρος. Θα σας κλείσω. Θα σας κλείσω γιατί... Ακούστε. Δεν διέκοψα κανένα εγώ. Είπατε αυτό που θέλατε, κύριε Φωκά. Αναστασία, είπες και εσύ αυτό που ήθελες. Λοιπόν, τώρα μην πάμε να κάνουμε ερμηνείες. Τι ήθελα να πει ο ποιητής. Μην πάμε σε ερμηνείες συναισθημάτων. Κύριε Πρόεδρε, ένα πράγμα θα πω μόνο. Ότι αυτά εδώ τα συμφέροντα των εργαζομένων και τον πόνο της για τους εργαζομένους που επαγγελίζεται σήμερα στις 27 του 21 που έγινε το ΔΣ της ΔΕΙΑ με αυτό το θέμα, την ανανέωση ημί των συμβάσεων της, των συμβάσεων τους, η κυρία Δαρδανελιώτη ήταν απούσα. Δεν την είδα εγώ ποτέ στο μεσοδιάστημα να βγάλει το λάβαρο της Επανάστασης να πει κακό σε αυτά τα ΑΜΕΑ. Ήμουν απούσα. Δεν είχα ένα όμως ήμουν παρούσα τα πλειοψηφούσα. Για ποιο λόγο διακόπτει, πρόεδρε? Γιατί είναι η καταξιωμένη που είπε ο κύριος Καστερίδης. Όσον αφορά το έργο που άφησα σαν αντιδήμαρχος οικονομικών, το γνωρίζετε εκ των έσω του συνδυασμού σας. Όταν την επόμενη μέρα κιόλας με καλέσανε, εντάξει, για να πάω στην παράταξή του θεωρώντας ότι είμαι ενοχλημένος. Ψαχτείτε και βρείτε το. Αυτά, τίποτα άλλο, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, επειδή η κατάσταση θα θα γίνει. Μπορώ να μιλήσω πριν τον κύριο Δήμαρχο και μετά να ολοκληρώσει? Ναι, κύριε Παπαδοπούλου. Ναι, γιατί βλέπω δεν μιλάει κάποιος άλλος, οπότε ας μιλήσω. Το θέμα αυτό πάντως με συμβάσεις και με ανανέωση συμβάσεων και με την ανακύκλωση της ανεργίας το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές. Οι Δήμοι δεν θα έπρεπε να δουλεύουν με τέτοιου είδους προσωπικό και βέβαια δεν είναι τυχαίο το ότι όλες οι ελαστικές σχέσεις εργασίας πρώτα εφαρμόστηκαν στους Δήμους και όλα τα προγράμματα. Γιατί ακριβώς για να λειτουργεί καλά ένας ψηφοθυρικός κύκλος. Καλά δηλαδή πήγαινε το κύκλος αυτός. Τώρα, αν δούμε ποια είναι τα συμφέροντα της ΔΕΙΑ, πραγματικά ποια είναι τα συμφέροντα, δηλαδή το να έχει κακοπληρωμένους εργαζόμενους. Αυτό είναι το συμφέρον της ΔΕΙΑ. Γιατί τέτοιους εργαζόμενους έχουν και η Δήμη και η ΕΔΕΣΑ και η ΣΚΙΔΡΑ και τον προηγούμενο μήνα φέρανε θέμα αύξησης της τιμής του νερού.
Δηλαδή, οι εργαζόμενοι δεν είναι αυτοί που βάζουν μέσα την επιχείρηση. Και αν το να το φέρουμε λίγο παραπέρα, και γιατί να είναι επιχείρηση η ίδρυυση, δηλαδή. Το νερό τι είναι, εμπόρευμα για να είναι επιχείρηση. Αλλά εκεί πέρα καταλήγουμε ότι όλα είναι εμπόρευμα και πρέπει να είναι επιχείρηση και πρέπει να έχει ανθρώπους που να δουλεύουν 2 και 3 μήνες και μετά να απολύονται. Δεν είναι κατάσταση αυτή, όπως και με τις σχολικές καθαρίστριες. Κύριε Φωκά, εσείς δηλαδή συμφωνείτε με αυτό που λέει το Υπουργείο ότι πρέπει μία καθαρίστρια να καθαρίζει 15 αίθουσες και όταν και εγώ ήμουν της άποψης να γίνει πρόσληψη καθαριστριών περισσότερων και με περισσότερες ώρες. Βλέπουμε πολύ καλά την κατάσταση στα σχολεία τώρα με τον κορονοϊό. Αλλά τι ήρθαν και κάνανε. Αυξάνουν το όριο, ενώ στα άλλα κύματα ήταν μέχρι 3 παιδιά για να κλείσουν το τμήμα. Τώρα ξέρουν ότι πάσχει από εκεί το όλο θέμα και στο θέμα των καθαριστριών και έρχονται και τι λένε, το 50% συν 1%. Εντάξει, δηλαδή πρέπει να τα ακολουθούμε όλα αυτά. Δεν πρέπει να είμαστε κατά. Εμείς για άλλη μια φορά, σαν λέει και Συσπυρός, λέμε ότι όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου που έχουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες που καλύπτουν πρέπει να γίνουν μόνιμοι. Δεν μπορεί να δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι και ειδικά αμαία. Δεν μπορεί να έχουν 3 μήνες δουλειά. Ρωτάτε πώς πορεύονται αυτοί οι άνθρωποι όλους τους άλλους μήνες. Δηλαδή, αυτή η αναλγησία σε κάποια θέματα και η ντεμέκ ευαισθησία σε άλλα, εμένα με βρίσκει αντίθετη. Ευχαριστώ, κυρία Παπαδοπούλου. Να το κλείσουμε, τι θέλετε. Κύριε Δήμαρχε, θα μιλήσετε εσείς. Ναι, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρθηκε το όνομά μου, επί προσωπικού. Ναι, εντάξει. Μπορείς να ανεβάσω τους τόνους. Ναι, κύριε Κασέρα. Ποτέ δεν πήρα κανέναν δημοτικό σύμβουλο εν ενεργεία να έρθει στην παράταξή μου. Ποτέ δεν τον είπα να έρθει στην παράταξη του Δημάρχου ή του Θοδωρίδη, του Ηλία, του Ιωτορέη, να έρθει σε μένα. Αυτά είναι όχι ψεύδι. Αυτά δεν είναι στην διοξυσία τη δική μου. Ένα το κατούν. Προεκλογικά, ποτέ δεν τον είπα να έρθει μαζί μου τον κύριο Φωκά. Ποτέ. Τελεία και παύλα. Εδώ έχω συγγενή εξαίματος που ήταν αλλού. Και συγγενή εξαχιστίας που ήταν αλλού. Και θα πήρα τον Φωκά να τον έρθει μαζί μου. Εν ενεργεία. Έλεος. Ντροπή! Από ποιον ζητάτε έλεος, δεν καταλάβα. Συγγνώμη, εγώ δεν αναφέρθηκα σε εσάς, κύριε Καστερίδη, αλλά γιατί ο λόγος σας είναι τόσο τέτοιο. Όχι, δεν μιλάω για εσάς, κύριε Δημαρχέ. Σας παρακαλώ. Όχι, εγώ. Όχι, κύριε Δημαρχέ, δεν μιλάω για εσάς. Κύριε Καστερίδη, είπα εγώ ότι με πήρατε τηλέφωνο εσείς, αλλά ευχαριστώ. Ξεφύγαμε. Κύριε Καστερίδη, κύριε Φωκά, ωραία. Οι καταγγελίες γίνανε... Δεν συμμετέχω άλλο σε καφέ. Σε συζητήσεις καφενείου. Τέλος. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε παραπέρα. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Κύριε Δήμαρχε, θα πείτε. Ναι, βέβαια. Άτε. 3-4 φορές ξεκίνησα κάποια στιγμή. Πρέπει να πω κι εγώ. Πρώτα απ' όλα, το θέμα μας μάλλον είναι... Μάλλον ξεκίνησε από τους εργαζόμενους της ΔΕΙΑ, αλλά θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Έγινε αναφορά στην θητεία του κυρίου Φωκά ως αντιδημάρχου. Πολύ εύκολα κάνετε κριτική για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζετε, δεν είστε από μέσα, δεν τα διατυμπανίζουμε, άρα δεν μπορεί να ξέρετε και τα πραγματικά μεγέθη. Αυτά τα 2 χρόνια της θητείας του κυρίου Φωκά έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στην διεύθυνση της οικονομικής υπηρεσίας. Έχουν συμμαζευτεί πάρα πολλά πράγματα και το μόνο που θα σας πω είναι ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να πληρώνουμε τον προηγούμενο μήνα. Αυτά τα λίγα. Αυτή η αβασάνιστη κριτική και οι αφορισμοί δεν νομίζω ότι κάνουν καλό. Ή τέλος πάντων δεν μπορεί να αντιπαρατίθεστε κατά αυτόν τον τρόπο.
και θα σας εξηγήσω γιατί. Ως Δημοτική Αρχή κάνουμε χρήση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Και το κάνουμε αυτό και για τα ΑΜΕΑ, για να δώσουμε τέλος πάντων έτσι, τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να μην νιώθουν αποκλεισμένοι τουλάχιστον από την εργασία. Μιλάμε πάντα όμως για την αξιοποίηση και την χρήση προγραμμάτων. Δεν έχουμε υποσχεθεί μονιμότητα σε κανένα. Σύμβαση ορισμένου χρόνου, ξέρετε τι σημαίνει. Με το σκεπτικό το δικό σας και αυτοί που εργάζονται με τα προγράμματα της κοινοφελούς εργασίας θα έπρεπε μετά την παρέλευση του 8μήνου ή του 12μήνου που παρατάθηκαν κάποιες φορές να μονιμοποιηθούν, και αυτοί που μας δίνει το Υπουργείο, με αυτές τις εγκρίσεις που μας δίνει το Υπουργείο η ΔΟΧ να μονιμοποιηθούν, και τέλος πάντων εδώ να γίνουμε ένας, τι να πω, ένας τεράστιος στρατός. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν οι οργανισμοί, γι' αυτό κινούμαστε βάσει στόχων και βάσει των οικονομικών που έχουν τα νομικά μας πρόσωπα. Δεν μπορούμε δηλαδή να απεμπολίσουμε, άλλωστε έτσι εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι στα νομικά πρόσωπα. Να απεμπολίσουμε δηλαδή την δυνατότητα να πάρουμε σε 3 χρόνια 200.000 από τον ΟΑΕΔ. Ξαναλέω, δεν υποσχεθήκαμε μονιμότητα σε κανένα. Δεν θέλω να θυμίσω τι γινόταν παλιά. Γιατί κοντέψαμε κάποια στιγμή, κόντεψε να μας καταστρέψει αυτό εδώ την περίοδο που αναλάβαμε. Και ξέρετε ότι όταν τελειώσει αυτή εδώ η σύμβαση, η 3-1 παλιά ή η 1-1-1 τώρα, υπάρχουν 2 δυνατότητες. Αφενός μεν, λόγω του ότι ο εργαζόμενος είναι ΑΜΕΑ, μπορεί, έχει τη δυνατότητα η επιχείρηση, αν η συγκυρία τέλος πάντων το επιτρέπει, να κάνει παράταση, αλλά σε διαφορετική περίπτωση, για να συνεχίσει κάποιος να εργάζεται στην επιχείρηση, στο νομικό πρόσωπο, και να μπορεί η επιχείρηση να πάρει αυτήν την επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ, θα πρέπει να υπάρχει κενό τουλάχιστον 6 μήνου. Και φυσικά αυτήν την δυνατότητα ή αυτό το πλεονέκτημα θα έπρεπε να το έχει όλος ο κόσμος της αγοράς. Εμείς δεν ψάξαμε κανέναν. Ήρθαν και μας ζήτησαν δουλειά. Και αυτό το ξέρανε εκ προημίου. Τότε ο Δήμος αντί για 300 άτομα θα είχε 3.000 και η ΔΕΗ αντί για 50-500. Γιατί αυτό για σας, ξαναλέω, είναι ανέξοδο. Να τους κάνουμε όλους μόνιμους, έτσι, να απασχολούνται τέλος πάντων, 8 ώρα, 12 ώρα και πάει λέγοντας. Εάν δεν έχουμε μία βάση, αν δεν έχουμε κάποια μετρήσιμα πράγματα, μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Μιλάτε για τις καθαρίστρες των σχολείων. Ωραία, τι πρέπει να κάνουμε. Πριν από 2 χρόνια καθαρίζανε 15-18 αίθουσες και παίρνανε 300 ευρώ. 400. Σήμερα παίρνουν 900. Μισθολογικά σαφέστατα δεν μπορεί να μην είναι ικανοποιημένες. Το έργο που τους δίνουμε να κάνουν δεν είναι μεγαλύτερο, δεν είναι περισσότερο. Άρα πάλι δεν είμαστε καλά. Και ποιος είναι δηλαδή αυτός που ορίζει το πόσες αίθουσες μπορεί να καθαρίζει στο εξάωρο της, στις 6,5 ώρες ένας εργαζόμενος, μία εργαζόμενη. 5, 10, 15 αίθουσες. Δεν μπορεί να λέμε γενικόλογα προς Θεού. Όλα είναι μετρήσιμα ή πρέπει να είναι μετρήσιμα. Γιατί αν δεν είναι μετρήσιμα ή θα έχουμε έτσι οικονομική καταστροφή ή δεν μπορούμε να βελτιώσουμε και τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω,
με όση πίκρα και αν έχετε, η διοίκηση της ΔΕΙΑ εν προκειμένου είναι ένα σύνθετο όργανο. Έχει και από τη συμπολίτευση και από την παράταξη που διοικεί, έχει και από την αντιπολίτευση. Και αν θέλετε να λέτε ότι προστατεύουμε τα συμφέροντα της εταιρείας, πρέπει να το δείχνουμε και όλο αυτό. Και για ό,τι αφορά την θητεία του κυρίου Φωκά, μην ξανασχοληθείτε, μην ξανακάνετε σχόλιο. Θα εκτεθείτε. Κάτι ακόμη. Ασφαλώς. Είπαμε τίποτα εμείς εάν ήταν επιτυχημένος ή όχι. Δίπλα σας. Πώς δεν βγάζετε τα λόγια και τα λέτε. Είπα εγώ τίποτε τέτοιο. Καλά, δεν ακούτε από μακριά, δεν ακούτε και από κοντά. Καταγγέλει μια δημοτική σύμβουλο ο κύριος Φωκάς και εμείς θα μας απαθείς. Είπατε ποιο είναι και το λέει, πρόβλημα. Και λέει ο κύριος Φωκάς ότι εγώ τον πλησίασα να τίμει τον σχεδιασμό μου. Πρώτον, δεν επικοινωνείτε με την πραγματικότητα, θα με τρελάνετε. Δεν σου επιτρέπω να με διακόπτεις, πρώτον. Εντάξει, έχεις δίκιο. Ποιο είναι το έργο του κύριου Φωκά, αυτό δεν ακούστηκε. Τι άλλο θέλετε. Μην επιμένετε. Εσείς όμως αφήσατε κάποιο υπονοούμενο, το οποίο είπατε θα το δούμε ή θα το πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Ακριβώς. Αν πρόκειται περί διαχειριστικού λάθους, τότε το κάνετε σκοπίμως. Τι θέλετε, να διονγκωθεί? Δεν κάνω τίποτα σκοπίμως. Θα είστε συνυπεύθυνος. Αλλά όλα έχουν την ώρα τους. Συνυπεύθυνος αν δεν το καταγγείλετε έγκαιρα. Αλλά αν πέσετε σε λούμπα, τότε ξέρετε ποιες είναι οι συνέπειες. Είστε απρόσεκτος. Ας προχωρήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Δήμαρχε, απειλές δεν έχουν από κανένα. Ας προχωρήσουμε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, μία κουβέντα μόνο. Δευτερόλεπτα. Είμαι τόσο καθαρός, πραγματικά τόσο καθαρός, που προσκαλώ οποιονδήποτε με καταγγέλει αυτή τη στιγμή να έρθει και να μου καταλογίσει το παραμικρό. Είμαι ανοιχτός σε όλους, πραγματικά. Σας ευχαριστώ. Ποιος σε κατηγόρησε για τα καθήκοντα? Όχι, μην τα μπερδεύεις.